Χωρίς άχρηστη δεν φεύγουμε και Σαββατοκύριακο. Προφανώς. Υπάρχει και ένα ritual. Και συνεχίζω κάπως τα διεθνή της Τζόρτζια, γιατί είμαστε έτσι εδώ οι στήλες και οι άνθρωποι. Ναι. Θα μιλήσουμε για τη Σακίρα, την αγαπημένη μας Σακίρα, τεράστια στάρ της μουσικής πια. Λοιπόν, κάποτε στο σχολείο η Σακίρα. Αυτή είναι η Σακίρα. Αυτή είναι η Σακίρα στο σχολείο, βεβαίως. Την έχει βρει η Ματίνα Πολυχρόνη που ήταν συμμαθήτρη. Θα το Μάικλ Τζάξον είναι, παιδιά. Δεν ήξερε σήμερα ότι θα τη είχε πάρει. Δεν ήξερε, δεν ήξερε. Ζούσε αθώα χρόνια. Λοιπόν, βλέπετε, παιδιά, η Σακίρα είχε μείνει εκτός της σχολικής χοροδίας γιατί η καθηγήτριά της είχε πει ότι ακούγεται σαν κατσίκα. Τι? Της είχε πει, Σακυράκι μου γλυκό, ακούγεσαι σαν κατσίκα, δεν κάνει η φωνή σου, φύγε από τη χοροδία. Ωραία παιδαγωγική προσέγγιση. Πραγματικά. Να λες ένα παιδί τέτοιο πράγμα να του κόβεις τα φτερά. Αλλά την αγνόησε και κοιτάξτε που έφτασε. Όχι, η πιο τρανή απόδειξη αυτή είναι ότι η Σακύρα δεν έκανε, κάνει κάπως έτσι. Για δώστε λίγο ήχο. Δεν ξέρω αν κάνει κάπως έτσι. Πάντως σήμερα. Να σου έλα πω τώρα, αυτό είναι μοντάζ. Δεν πας να πεις τώρα στην καθηγήτρια, κοίτα μωρή κατσίκα. Ναι. Βγάζω 6 εκατομμύρια το χρόνο. Θα Όχι, πολύ καλά τη τα είπε, παιδιά. Έτσι έγινε και με τους Queen, παιδιά. Δεν υπήρχε άνθρωπος που τους απέρριψε και μετά έκαναν καριέρα. Βέβαια, ναι. Αυτός που ήταν στο ραδιοφωνικό σταθμό που τους είχε πει ότι δεν είναι το Bohemian Rhapsody, δεν είναι για ραδιόφωνο. Έρχονται αυτοί και μας κόβουν τα φτερά μας και δεν μας αφήνουν να ανθίσουμε. Να πάει να πει στην καθηγήτριά της I'm on tonight, my hips don't lie. Λοιπόν, μαζευτείτε. Φύγαμε για Σαββατοκύριακο.